όντα ακόμα βαθύτερα για τον Αδάμ, για τον όλο άνθρωπο. Αλλά σας είπα, δεν μπορούν να τα καταλάβουν αυτά άνθρωποι οι οποίοι ζουν όπως ζούμε συνήθως. Και έλεγε ο Γέροντας ότι στο ιδιόρυθμο μοναστήρι και στο κελί και Άγιος γίνεσαι και εχθρός της πίστης γίνεσαι και τίποτα δεν γίνεσαι, γιατί εκεί δεν σε βλέπει κανείς, ούτε τι τρως, τι νηστείες, κάνεις τίποτα. Στο κοινόβιο είναι πιο εύκολο να σε καταλάβουν και ίσως ο Γέροντας γι' αυτό προτίμησε να είναι και ερημίτης στον κόσμο έξω, για να μην μπορεί να, για να μην δείχνει τις αρετές του, για να καλύπτεται καλύτερα, έτσι νομίζω. Και έμεινε εκεί στο Γιώρος αυτόν τον καιρό, μέχρι που ήρθε τελευταία βέβαια, μπαίνω, έβγαινε στο Γιώρος και ερχόταν σε ρωτή και πήγαινε ο κόσμος και τον επισκεπτόταν και τους συμβουλευόταν και τον άκουγε. Αλλά και έλεγαν τα προβλήματά τους και βρίσκαν πολύ τη λύση των προβλημάτων. Αλλά τελευταία εκοιμήθη εδώ στο μοναστήρι της Ορωτής και τον ενταφιάσανε εκεί πέρα. Βρίσκεται σήμερα ο τάφος του που πήγατε και τον είδατε. Είμαστε έξω από το μοναστήρι του Αγίου Άνου του Θεολόγου στη Σουρωτή της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα μοναστήρι που ήταν στενά συνδεδεμένο με τον πατέρα Παΐσιο. Εδώ βρίσκεται και ο τάφος του Γέροντος Παϊσίου, όπως βρίσκονται εδώ και τα οστά του Αγίου Αρσενίου που τα έχει μεταφέρει ο ίδιος ο Γέροντας. Είναι, θα λέγαμε, το ένα από τα μοναστήρια με τα οποία σχετιζόταν ο Γέροντας και είχε έτσι στενή σχέση, γιατί υπάρχουν και άλλα μοναστήρια, ας πούμε, τα οποία είναι αλλού. Αυτό που ήθελα να δούμε σε αυτή την περίπτωση είναι, βλέποντας την αυλή του μοναστήριου και βλέποντας το μήκος του δρόμου, το οποίο ήταν, όταν έβγαινε ο Γέροντας στον κόσμο έξω, που αυτό το συνήθιζε δύο φορές το χρόνο, και έλεγε ότι έβγαινε αυτές τις φορές για να δει τις μοναχές που είχε μια πνευματική καθοδήγηση, αλλά και για να δει και τις γυναίκες που δεν μπορούσαν να μπουν στο Άγιο Όρος ή να δει και πονεμένους ανθρώπους, άρρωστους, ανάπηρους, που και αυτοί δεν μπορούσαν να μπουν στο Άγιο Όρος. Εάν και φρόντιζε να κρατάει μυστικό τον χρόνο της εξόδου του, αυτό δεν μπορούσε να κρατηθεί για πολλές μέρες μυστικό, γιατί διαδιδόταν από στόμα σε στόμα. Και μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες ας πούμε, πλήθη συνέρεαν εδώ πέρα. Για να καταλάβετε το μέγεθος του πλήθους που ερχόταν, ας πούμε, να τον επισκεφθεί τον Γέροντα, σκεφτείτε ότι όλος αυτός ο δρόμος που έχει μήκος 1 χιλιόμετρο, 1,5 χιλιόμετρο και έβγαινε και προς τα έξω, στην κεντρική οδό, ήταν γεμάτος από αυτοκίνητα, παρκαρισμένα δεξιά και αριστερά, δεν μπορούσαν να κουνηθούν, ξέρω εγώ. Και όλη εκείνη η αυλή ήταν πλημμυρισμένη από κόσμο. Ήταν ένα τεράστιο πλήθος. Το μοναστήρι του Αγίου Άνου του Θεολόγου σε Σωρωτή, το γυναικείο αυτό μοναστήρι, το οποίο επισκέπτεται ο Γέροντας όσο ήταν στη ζωή του, εκδίδει τα βιβλία του Γέροντα και όσα είπε ο Γέροντας, τα οποία εξέδωκαν μετά αυτές. Τα βιβλία τα οποία ήταν εν ζωή ο Γέροντας και εξεδόθησαν ήταν ο Άγιος Αρσένιος, ο Γεώργιος Χατζηγιώργης, ο Αθωνίτης και οι Αγιορείτες Πατέρες και Αγιορείτικα. Εκ των υστέρων, τον Γέροντα κοιμήθηκε, βγήκαν οι επιστολές που είναι μια σειρά αλληλογραφιών και συμβουλές που δίδει εκεί πέρα μέσα ο Γέροντας ή που είχαν και προσωπικά οι μοναχές με τον Γέροντα κάποιες επιστολές, τα μαζέψαν μετά στο μοναστήρι και τα κάνανε όλα μαζί αυτά, τα μαζέψαν σε ένα βιβλίο, εξέδωκαν ένα βιβλίο, τα συγκέντρωσαν εκεί και γράψαν αυτό το βιβλίο οι μοναχές πλέον. Ακούστε, σας διαβάσω αυτό το πράγμα, ίσως να τελειώσουμε και με το κείμενο αυτό του Γέροντα Παϊσίου. Όταν ο άνθρωπος έχει την αγάπη, δηλαδή τον Χριστό, γιατί δεν υπάρχει αγάπη, είναι ναρκισισμός, λέει, ο Χριστός είναι σταυρός όμως. Αγαπάει, είναι σταυρός η αγάπη αληθινή. Περνάει από σταυρό. Και βουβός να είναι. Μπορεί να συνεννοηθεί με όλα τα δισεκατομμύρια των λαών και με την κάθε ηλικία ακόμα των ανθρώπων
που έχει και αυτή τη δική της γλώσσα. Η αγάπη με τον πόνο προς τους συνανθρώπους έχει τη δύναμη του Χριστού και αλλοιώνει ψυχές βαρβάρων, ημερεύει άγρια θηρία και τον πλησιάζουν σαν ημέρα αρνιά. Όποιος αγαπάει όλους τους ανθρώπους και υποφέρει για τις συμφορές τους, σε αυτόν ο Θεός ποτέ δεν επιτρέπει να υποφέρει από δική του συμφορά. Όποιος αδιαφορεί για τον εαυτό του, από αγάπη για τους άλλους, το μεγάλο ενδιαφέρον του Θεού βρίσκεται μαζί του και όλοι οι άνθρωποι ενδιαφέρονται γι' αυτόν. Αυτός που κατορθώνει να έχει συνέχεια το νου του στο Θεό, συνέχεια νιώθει την παρουσία του Θεού δίπλα του με όλη τη θεϊκή του πατρική στοργή. Ο γέροντας Παΐσιος δεν ήταν ο μόνος μοναχός που θαυματούργησε στην εποχή μας. Άλλοι δύο μοναχοί που επίσης ήταν πρόσφυγες είχαν παρόμοιες ικανότητες. Πρόκειται για τον γέροντα Πορφύριο, ο οποίος ζούσε μέσα σε ένα τροχόσπιτο, και τον γέροντα Ιάκωβο, ο οποίος προσευχόταν στο ασκητήριο του Οσίου Δαβίδ. Έλεγα, όπως θυμάμαι το πατέρα Παΐσιο και τον Χίνα, ότι ήταν αυτή μια παρουσία του Θεού στον κόσμο. Η απόλυτη θετικότητα. Το απόλυτο ναι στο Θεό του ανθρώπου, το οποίο ο Θεός ακριβώς το στεφανώνει με χαρίσματα. Χαρίσματα συνήθιστα. Χαρίσματα που, ενώ ο άλλος είναι ένα ανθρώπινο πλάσμα, είναι σαφές αυτό. Και μάλιστα ένα ανθρώπινο πλάσμα σε μια ιδιαίτερη, θα λέγαμε, φυσική ή κοινωνική απόσταση από το συνήθιο ανθρώπινο τύπο. Δηλαδή ένας άνθρωπος που κοινωνικά δεν αξίζει τίποτα, θα λέγαμε, που είναι εκτός φαινομενικά. Έφτασαν στο κέντρο της ουσίας του ανθρώπου, έφτασαν στον άνθρωπο τον εν Θεό. Έφτασαν δηλαδή σε μια πραγμάτωση αυτού του οποίου ο Χριστός υπήρξε κατά φύση. Κατά χάρη πραγμάτωση αυτή. Και αυτή είναι η έκφραση ακριβώς, αυτό έρχεται ως έκφραση, αυτό εκφράζεται με χαρίσματα, τα οποία είχε ο πατήρ Παΐσιος, όπως είχαν και άλλοι, όπως σωστά είπατε. Και θα έλεγα προσωπικά τον πατέρα Πορφύριο, ας τον οροπώ. Έτσι ήταν ο Μέγας Αντώνιος της εποχής μας ο πατήρ Πορφύριος, ή ο πατήρ Ιάκωβος στην Εύβοια. Είναι πολύ σημαντικό να ευαισθητοποιηθούν οι άνθρωποι σήμερα και μάλιστα οι σκεπτόμενοι άνθρωποι. Ο γέροντας Παΐσιος τον έλεγε τον Πορφύριο, τον πατέρα Πορφύριο, ότι είναι κινητή τηλεόραση. Ο Πορφύριος πάλι έλεγε τον Παΐσιο ότι είναι ανώτερος από αυτόν, και τώρα πού να βγάλεις άκρη, ένας τον άλλο εγκομίαζε και λέγανε. Δηλαδή ένας επενούσε την αρετή του άλλου, των ανθρώπων αυτών. Υπήρχε και ο γέροντας ο Τσαλίκης, και αυτός, ο Ιάκωβος ο Τσαλίκης, ο οποίος και αυτός ήταν έτσι κάπως περίπου. Οπότε υπάρχουν και αυτόν τα βιβλία και κυκλοφορούν. Ο πατήρ Πορφύριος πήγε μικρό παιδάκι στο Άγιον Όρος. Από μια πάμφτωχη οικογένεια. Εκείνα τα χρόνια σπουδές δεν ήταν εύκολες. Αλλά ήταν και οι δύο άνθρωποι ευφιέστατοι. Αρκεί να σας πω ότι ο πατήρ Πορφύριος γνώριζε σύγχρονη φυσική με τρόπο που με καταπλήσει ακόμα σήμερα. Και διάβαζε τα βιβλία των καθηγητών φυσικής, τα πανεπιστημιακά. Δεν λέω για ιατρική, γιατί η γνώση για την ιατρική ήταν το κάτι άλλο. Οι διαγνώσεις του ιατρικές ήταν πολύ πιο, βέβαια ήταν χαρισματικές, βαθιές από τους ιατρούς της εποχής του και πολύ πιο προχωρημένες. Σε τροχόσπιτο ζούσε. Σε ένα τροχόσπιτο. Έτσι. Που δεν υπήρχε διαχωρισμός μεταξύ κατοικίας, κουζίνας και τουαλέτας. Δεν υπήρχε. Ήταν όλα ένα πράγμα. Και τώρα έγινε μοναστήρι μετά το θάνατό του. Λίγο πρόλαβε αυτός. Ήρθαν κάποιες αυτές και τα κάμαν. Και το μοναστήρι ακόμα αυτή τη στιγμή άδειο είναι. Δεν υπάρχει. Ελάχιστα μέλη έχει αδελφότητα. Είναι τώρα κάτι ξεκινάει. Ούτε υποτακτικούς είχαν. Ούτε συνοδείες φτιάξανε. Θυμάμαι τον πατέρα Ιάκωβο. Ήταν το ευγενέστερο πλάσμα που έχω ποτέ συναντήσει. Ο οποίος επίσης ήταν ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος μικρασιάτης, πρόσφυγας. Δεν είναι τυχαίο ότι και οι τρεις αυτοί έχουν καταγωγή από τη Μικρασία. Είναι μικρασιάτες.